στην ομολογώ πολύ σύντομη περιγραφή που έκανε όσον αφορά το τι προτίθεται η διοίκηση να κάνει σε επίπεδο τεχνικό, φαντάζομαι. Βέβαια, θα περίμενα λίγο μια μεγαλύτερη μεγαλοψυχία και χρησιμοποιώ συγκεκριμένα τον όρο σε ό,τι έχει να κάνει από τη δική σας την πλευρά με τα συνεχιζόμενα έργα. Βέβαια, χρησιμοποιώντας τη λέξη λιμνάζουν, θέλατε να δώσετε μια κατεύθυνση. Δικαίωμά σας είναι. Θα περίμενα όμως να πείτε και πώς βγήκανε κάποιες χρηματοδοτήσεις, όπως επίσης, γιατί μιλήσατε για το ΣΒΑ, μιλήσατε για τα πάρκινγκ, μιλήσατε για το υπόγειο διόροφο πάρκινγκ και για αρκετά άλλα, να μην τα κάνω ξανά αναφορά, τα οποία πιστεύω ότι θα έπρεπε να μνημονεύσετε ότι συνεχίζετε τα δεδομένα της προηγούμενης διοίκησης. Εκτός αν έχετε παραμείνει στο προεκλογικό, δεν κάνατε τίποτα. Οπότε έτσι μπορώ να το δεχτώ. Από εκεί και πέρα όμως, μου θυμήσατε και την προεκλογική περίοδο του 19, πριν από τις εκλογές του 19. Γιατί επαναφέρατε στο προσκήνιο κάποια έργα που και τότε λέγονταν προεκλογικά, είχαν ανακοινωθεί όσον αφορά το 8ο Δημοτικό, όσον αφορά το ΕΝΕΙΓΙΛ. Βέβαια, για μελέτες που σήμερα επίσης μιλήσατε, που εμείς ψάξαμε τότε και δεν τις βρήκαμε. Και μάλιστα είχε γίνει και μια αρκετά έντονη αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον απερχόμενο τότε Δήμαρχο και είχε ζητηθεί να προσκομιστούν αυτές οι μελέτες που υποστηριζόταν σε εισαγωγικά ότι υπήρχαν αλλά δεν τις βρίσκαμε. Είναι πάρα πολύ παρήγορο που βρέθηκαν τελικά και μας τις κομίζετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτε, είμαστε εκτός θέματος. Είμαστε εκτός θέματος. Στην όψη διακόπτω. Είμαστε εκτός θέματος. Και μάλιστα με τον τρόπο που το βάζεις θα πρέπει να απαντηθούν. Και φεύγω από τη διαδικασία όπως είναι μέσα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας. Τώρα ερώτηση είναι αυτό η τοποθέτηση. Είπατε θα κάνετε τοποθέτηση. Καταρχήν δεν ξέρω ποιος από τους δυο σας είναι πρόεδρος. Ο ένας πρόεδρος. Άρα είστε εσείς πώς θα λέμε ο κ. Τσαμπέρας. Χωρίς να παρατηρήσετε. Ναι, έκανα παρατήρηση. Εγώ πετάχτηκα. Όπως είπατε, έκανα παρατήρηση. Ωραία, επειδή ξέρετε τι εκτίμηση σας έχω. Υποκρατήστε το κλίμα όπως μας αρμόζει όλους. Επειδή ξέρετε τι εκτίμηση σας έχω, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ. Αν τυχόν ξαναπιαστώ σε εισαγωγικά εκτός θέματος, να μου το πείτε. Ναι, συντομεύστε όμως, γιατί δεν ξέρω, είναι ερώτηση τοποθέτηση. Τοποθέτηση σας είπα από την αρχή. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαι εντός θέματος, μιλώντας για τα πράγματα που ανακοινωθήκαν μόλις πριν από λίγο. Δεν είμαι σε αντίθεση και σε αντιπαράθεση με όσα προτίθεται να κάνει η διοίκηση, τουναντίον μακριά από μένα αυτές οι σκέψεις. Εγώ θα σταθώ πραγματικά αρρωγός σε ό,τι μπορώ και όπου χρειαστεί για να βοηθήσω να ολοκληρωθούν όχι τα λιμνάζοντα, τα έργα που βρίσκονται σε συνέχεια και προβλέπονται και από τα συνεχιζόμενα του προϋπολογισμού. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί κάποια πράγματα είναι αυταπόδεικτα, αποδεικνύονται με έγγραφα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό, όπως είπα και νωρίτερα, ότι μπορούμε να μιλάμε με χειροπιαστά πράγματα και για το 8ο Δημοτικό και για το ειδικό σχολείο των Αιγύρων και το άλλο, οπότε εμείς θα είμαστε εδώ για να τοποθετηθούμε σε ό,τι μπορεί, χρειάζεται και μπορεί να βοηθήσει στο να υλοποιηθούν έργα για τον Δήμο Κατερίνης και για τους Δημότες. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ.